Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία την ποδοσφαιρική ανήκει πάνω στην Ομόνοια που να ήταν ασήμαντη. Πόσο μάλλον όταν έρχεται σε μια στιγμή που έχετε δίκιο να λέτε πως τη χρειαζόμασταν πολύ βαθμολογικά βάσει των δεδομένων που είχα διαμορφωθεί τη Δευτέρα το βράδυ. Και σαφώς πρέπει να είμαστε απέναντι στα γεγονότα με ψυχραιμία, ενώ δεν ήμασταν η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος την περασμένη Δευτέρα και δεν γίναμε πρωταθλητές το βράδυ της Παρασκευής. Για διάφορους λόγους χάσαμε τον αγώνα της Δευτέρας, για άλλους τέτοιους που ίσως να ήταν και θέμα συγκυριών και λεπτομεριών που ήταν υπέρ μας και εναντίον μας αντίστοιχα, ήρθε η ήττα και η νίκη μέσα στην εβδομάδα. Σαφώς κρατάμε την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα, το χαρακτήρα που έδειξε να πάει σε μια έδρα όπως αυτή της Ομόνοιας, που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να την κερδίσεις εκεί, να παίξει ποδόσφαιρο, να διεκδικήσει ό,τι της αναλογούσε και με εξαίρεση κάποια σημεία του παιχνιδιού που όπως ήταν λογικό η Ομόνοια πίεσε, αλλά και το τελευταίο λεπτό του αγώνα ήταν η καλύτερη ομάδα και είχε και ευκαιρίες, αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο στο επίπεδο που τον ξέρουμε, δεν θα έμενε στο 1-0 το σκορ και δεν θα φτάναμε στο τελευταίο λεπτό και να αγχωνόμασταν αν θα κρατούσαμε αυτό το 1-0. Όμως η Ομόνοια έχει πολύ καλό τερματοφύλακα. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλό κι εμείς και εν τέλει αυτό το 1-0 έμεινε. Δημήτρη, αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της ανόρθωσης εκτός έδρας μετά από αρκετό διάστημα. Οπότε και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα σας που θα βοηθήσει στη συνέχεια. Και πόσο βοηθά, Δημήτρη, συνέχεια στην ερώτηση της Μαρίνας, πόσο βοηθά για το επόμενο παιχνίδι που έρχεται, το ευρωπαϊκό, με την Φλόρα, που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Και μισό εκατομμύριο στο ταμείο. Να σας πω, το φετινό πρόγραμμα βλέπετε, Δευτέρα, Παρασκευή, Πέμπτη, Κυριακή και μετά διακοπή είναι. Δεν έχεις χρόνο να στέκεσαι στο τι συνέβη στα παιχνίδια που προηγούνται, γιατί ακριβώς χάνεις το επόμενο χωρίς να το καταλάβεις. Μιλάμε για παιχνίδια στα οποία έχεις 2-3 το πολύ προπονήσεις και η μία πριν τον αγώνα και η μία αμέσως μετά το προηγούμενο είναι χαλαρές, άρα δεν έχεις χρόνο να προετοιμαστείς κατάλληλα. Αυτό που κάνει είναι να επιλέγει του ποδοσφαιριστές που βάσει την ανάλυση που γίνεται είναι οι καταλληλότεροι για τα παιχνίδια και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι πω με βάση την εικόνα του αγώνα είδαμε ότι αυτή τη φορά οι ποδοσφαιριστές μα στην ολότητά του έκαναν αυτό που έπρεπε. Είδαμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι πολύ σημαντικά για έναν προπονητή, τα οποία βεβαίω αξιολογεί το επιτελείο και θα τα αξιοποιήσει. Και έχετε δίκιο ότι ακολουθεί μπροστά μα μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να μην φαίνεται ωραίο να το λέει κάποιο με έναν βαθμό σε 3 αγώνες. Όμω το διπλό που έκανε η Γάντι στην έδρα τη Παρτίζαν μα δίνει εμά μια ευκαιρία να πάμε στην Εσθονία να παλέψουμε πιθανότητε. Δεν θα πω τώρα πρόκριση, αλλά με πιθανότητε να πάμε στο Βελιγράδι τελευταία αγωνιστική και με διπλό να είμαστε εμεί η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση. Μοιάζει με όνειρο αυτή τη στιγμή να το λε, όταν έχει ένα βαθμό, αλλά έχουμε δει πολλά πράγματα να γίνονται στα κύπελλα Ευρώπη και έχουμε δει την ομάδα μα να κάνει πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Δεν θα τις αφαιρέσουμε τις ελπίδες της, θα πάμε σε ένα μακρινό ταξίδι στο βορρά και προς ανατολάς της Ευρωπαϊκής Ηπείρου να διεκδικήσουμε μια νίκη που θα μας δώσει πολλά και βαθμολογικά αλλά και σε απόψη prestige. Δημήτρη, η ανόρθωση ξεκινάει την σεζόν έχοντας προσθέσει στο δυναμικό της πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές με την έννοια ότι έρχονται ποδοσφαιριστές με εξαιρετικά βιογραφικά και εμφανίζεται στο γήπεδο με αρκετά μεγάλη αστάθεια. Υπάρχει κάτι το οποίο από αυτά που δεν βλέπουμε εμείς και επηρέασε την ομάδα να μην έχει αυτή την σταθερότητα στις πρώτες αγωνιστικές. Θα σας πω κάτι που έχει ξαναυποθεί, αλλά ίσως δεν έχει εξηγηθεί με τον τρόπο που θα σας το πω εγώ. Έχω καταγράψει κάποια γεγονότα, γιατί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ερχόντουσαν μέσα από μια διαδικασία που επέβαλαν και οι συνθήκες με τον κορονοϊό και όλα αυτά, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες αυτές στην δικιά μας ομάδα δεν λειτουργήσαν όπως ήταν το πλάνο μας, γιατί προέκυψε αυτό που προέκυψε το καλοκαίρι με τα κρούσματα. Και δεν ήταν μόνο το ότι δεν κάναμε φιλικά. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να βρούμε αντιπάλους εκείνο το σημείο που εμείς μας επιτρεπόταν να κάνουμε φιλικά, που ήταν εντελώς ανέτοιμοι και δεν ήταν αντίπαλοι που μπορούσαν να μας κοντράρουν. Και μιλάμε για τη Δόξα και την ΠΑΕΚ, οι οποίες ομάδες φαίνεται τώρα που είναι έτοιμες πόσο μπορούν να κοντράρουν αντιπάλους. Και αυτό το πράγμα μας έκανε ζημιά στο ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που αναφέρεις, Πανίκο, δεν είχαν χρόνο στην προετοιμασία καθόλου ο ένας με τον άλλο. Ήταν απομονωμένοι γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Αυτό επέβαλαν τα πρωτόκολλα
υγεία. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε, όταν είσαι απομονωμένος, ομάδα δεν κάνεις. Έτσι, ναι. Έπρεπε να λειτουργήσουμε με τρόπο ώστε στο σημείο της σεζόν που θα έπρεπε εμείς να κάνουμε το μοντάρισμα δεν έγινε, έπρεπε να το κάνουμε μέσα σε παιχνίδια τα οποία θα έκριναν το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μόνο εύκολο δεν είναι να γίνει και δεν γινόταν κιόλας να έχεις τους ποδοσφαιριστές σε περίοδο μονταρίσματος ενώ παίζεις πρόκριση σε ομίλους των κυπέλων Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά μας προέκυψε να γίνει μέσα στη σεζόν και έχει τις επιπτώσεις στο αγωνιστικό που βλέπετε και επισημαίνετε και δεν μπορώ να σας πω ότι έχει.